Σήμερα έχουμε ένα βίντεο το οποίο ίσως δεν πάει πολύ καλά. Θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος και ψύχρεμος αυτό. Κυκλοφόρησε η 6η σεζόν του Cobra Kai. Σε κάποια παλαιότερα podcast έχω κάνει αναφορές σχετικά με το Karate Kid κυρίως, το παρελθόν του Cobra Kai. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και από αυτή εδώ την ιντερνετική γωνία να λύσουμε κάποια πράγματα σχετικά με το ποιος είναι ο πραγματικός κακός, ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος που περνάει τα χειρότερα παραδείγματα για τα νέα παιδιά και ποιος είναι ο μεγαλύτερος ρουφιάνος στην ιστορία του κινηματογράφου. Πριν από όλα αυτά όμως, θέλω να πάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα, γιατί καλοκαίρι είναι, πρέπει να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι για το διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στην κανονική ροή αυτού εδώ του, αυτού του προγράμματος. Καλοκαιράκι και πάντα η ναυμαχία ήταν από τα αγαπημένα μου επιτραπέζια για να παίζω μικρός. Αλλά πλέον ναυμαχία δεν παίζω. Ξέρετε γιατί δεν παίζω ναυμαχία? Γιατί πλέον παίζω στο World of Warships. Ναι ρε, το παιχνίδι είναι δωρεάν για όλους. Παίζετε μόνοι σας ή με φίλους σε ομάδες. Διαθέτει πάνω από 600 αυθεντικά παρευρισκόμενα ιστορικά πολεμικά πλοία, χωρισμένα σε 13 διαφορετικά έθνη, 5 διαφορετικές κατηγορίες πλοίων, καταστροφής, ταχύπλοα, πολεμικά, αεροπλανοφόρα και τα πρόσφατα υποβρύχια, με κάθε κατηγορία να σου προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία παιχνιδιού. Ενώ αν κάτι το κάνει να ξεχωρίζει από την ταυμαχία, είναι τα ρεαλιστικά γραφικά και το ατμοσφαιρικό παιχνίδι, που δυστυχώς δεν υπήρχε. Τώρα που είναι διακοπές και εγώ παίζω λίγο παραπάνω, μπορείς αν θέλει, πατώντας κάτω στο link της περιγραφής, να έρθεις και να μπεις στον κόσμο του World of Warships και να παίξεις μαζί μου. Γιατί πατώντας το link κάτω στην περιγραφή, έχεις μια εξαιρετική ευκαιρία να πάρεις το πακέτο καλωσορίσματος αξίας 25 ευρώ που περιλαμβάνει 500 δουβλόνια, 2 εκατομμύρια πιστώσεις, ένα εξαιρετικό πλοίο Tier 4, premium λογαριασμό για 7 μέρες και 6 πόντους ικανότητας Commander. Από ποιον? Από το Commander and Conquer εδώ πέρα. Το Μαυρογέννη, το Λίσταρχο των Θαλασσών, τον Πολέμαρχο των 8 Υπήρων, 9 Υπήρων, 12 Υπήρων. Παίρνω και από άλλους γαλαξίες. Γι' αυτό μην αργείς, πατάς το link στην περιγραφή, παίζεις World of Warships και τσιμπάς και το πακέτο καλωσορίσματος 25 ευρώ αξίας. Λοιπόν, αν θες να τα βάλεις με τους καλύτερους, τελείωνε. Γρήγορα λοιπόν, με αφορμή την 6η σεζόν της σειράς Cobra Kai που κυκλοφορεί και παίζεται αυτή τη στιγμή στο Netflix. Όσοι θέλετε μπορείτε να ακούσετε είτε το επεισόδιο του Fight Club που είχε ανεβασμένο ο Βαλάντης Αθανασίου στο YouTube ή την εκπομπή του κύριου Κώστα Σαλάπα Enter at your own risk στο YouTube, που μπορείτε να βρείτε πραγματικά ανθρώπους να εξηγούν ακόμα και από μένα καλύτερα το τι σημαίνει αυτός ο κόσμος που έχουν φτιάξει το Karate Kid. Ωστόσο, επειδή υπάρχει και μια άλλη γωνία εδώ, θα σας πω και εγώ τη δική μου γνώμη, εμπνευσμένος και επηρεασμένος αρνητικά, θετικά αρνητικά, από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και θα πάμε πρώτα στις ταινίες Karate Kid. Τις ταινίες Karate Kid και να μάθουμε αν πραγματικά ο Ιταλός Chris Fetas είναι το πραγματικό νόπανο αυτής της υπόθεσης. Μείνετε μαζί μου και εσείς που δεν έχετε ιδέα τι είναι το Karate Kid και περιμένω να ακούσω την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Εγώ απλά θα είμαι ο αγγελιοφόρος. Θα σας πω τι είναι. Όχι τι μας δείχνουν. Τι είναι. Ξεκινάμε την ταινία μας στο Ενσίνο της Καλιφόρνιας, όπου έχουμε έναν πρωταγωνιστή μας μετανάστη από το New Jersey, τον Αμερικάνο-Ιταλό Ντάνιελ Λαρούσο, ο οποίος πηγαίνει στην περιοχή εκείνη, έχει αλλάξει περιβάλλον, γνωρίζει μία κοπέλα. Η κοπέλα αυτή ήταν με ένα άλλο αγόρι, το οποίο τυχαίνει να ήταν ο πρωταθλητής του καράτε στην περιοχή. Υπάρχει μανούρα, του κάνουν τη ζωή δύσκολη, τρώει φάπες εν ολίγης ο Ντάνιελ Λαρούσο. Πηγαίνει να βρει μια σχολή καράτε, δεν βρίσκει κάτι που να τον εμπνέει. Και βρίσκει στο πρόσωπο ενός Ιάπωνα που ζει στην Αμερική 60χρονου την τέχνη του καράτε και τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τον εμπνεύσει και να του μάθει τη ζωή και το πώς πρέπει να ζεις με ισορροπία ανάμεσα στο μέσα σου και στο έξω σου κτλ. Ο Ντάνιελ Λαρούσο παίρνει το κορίτσι, παίρνει και το πρωτάθλημα και όλα είναι καλά στο τέλος της ταινίας. Αν θα διαβάζαμε πίσω στο DVD την περιγραφή, αυτά θα έλεγε πάνω κάτω. Σε μια περίληψη που ακόμα και οι guest στην παροδία Βαράτε Kids στο YouTube το προσέγγισαν πολύ πιο ρεαλιστικά. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς πραγματικά έγιναν τα πράγματα και πώς πραγματικά είναι. Βρισκόμαστε στην Καλιφόρνια, στο Ενσίνο. Επειδή έτυχε να βρεθώ εκεί, δεν είναι ας πούμε και το ζεφύρι της Αμερικής, δεν είναι ας πούμε τόσο εγκληματικά δύσκολα στο Ενσίνο, πιο πολύ θα το παρουσίαζα ας πούμε με την Εκάλη, με τη Βουλιαγμένη, με τέτοιες γειτονιές, φτωχογειτονιές. Όσοι θυμάστε και το σχολείο που πήγαινε ο Ντάνιελ Λαρούσο δεν ήταν ας πούμε και το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκιδόνας. Δεν έσκαγε ας πούμε με στρογγυλοφάναρο καντήλι να ξύνει πινακίδα ο Ντάνιελ Λαρούσο, ούτε μεγάλωσε κλέβοντας βαλβίδες και ποδήλατα στη γειτονιά. Σκάει λοιπόν ο 14χρονος, πόσο ήταν, 14-15, Ραλφ Μάτσιο,
στη γειτονιά εκείνη, νέο πασαρουραίος, και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό ότι πρέπει να κάνει, ας πούμε, για να γίνει με την παρέα του, έτσι, να γίνει ένα με μια παρέα κλπ. Σκάει στην παραλία, προσπαθώντας όσο πιο ευρωπαϊκά να δείξει ότι ξέρει μπάλα, κάνοντας ποδαράκια. Και το πρώτο πράγμα που του καρφώνεται στο μυαλό είναι, λοιπόν, ας καμακώσω αυτή την γκόμενα εδώ, που είναι και η γκόμενα του πρωταγωνιστή μας, του πρωταθλητή καράτε στην περιοχή. Και σκέσαι όμως ο πρωταθλητής καράτε της περιοχής, ο πρωταθλητής μας είναι ο Τζόνι Λόρενς, ένα παιδί το οποίο ήταν ένα πλουσιόπαιδο, είχε τον πατριό του που είχε λεφτά, τον πήγαινε σε εκείνο το σχολείο που πήγαινε και ο Ντάνιελ Λαρούσο, είχε την παρέα του, είχε τη μηχανή του, είχε τον κομμενάκι του. Και ξαφνικά σκάει σε μια παραλία και βλέπει ένα τυπά να την πέφτει στην κομμενά του. Τι περιμένεις δηλαδή να συμβεί μετά από όλα αυτά? Να έρθει ο Τζόνι ο Λόρενς και να σου πει: δεν πειράζει αδερφέ μου, συμβαίνουν αυτά, είσαι και πιο ωραίο παιδί, πάμε να σας κεράσω ηλεκτρονικά όλους. Και φύγαν όλοι αγκαλιασμένοι. Τι περιμένει όμως και ο σκηνοθέτης της ταινίας? Να ταυτιστώ εγώ με τον μαλακισμένο Ιταλό, που το πρώτο πράγμα που είπε ότι θα κάνει όταν αλλάξει γειτονιά είναι να φάει την κόμενα κάποιου άλλου? Προφανώς και τον σαπάκιασε στο ξύλο στην παραλία. Προφανώς. Προφανώς και το μόνο χτύπημα που του έκανε ήταν, ενώ είναι με πλάτη, του πέταξε κόμμα στη μούρη και του κοπάνε σε ένα μπουκέτο. Και μετά έφαγε τις χειρότερες. Τι στρώει, όπως ήταν φυσιολογικό για την εποχή εκείνη, θυμίζω στα 80's της Αμερικής. Γυρνάει σπίτι εκεί, λέει στη μάνα του: έπεσα με το ποδήλατο. Γελάει ο κόσμος. Τον πετυχαίνουν στο σχολείο, τις ψιλοξαναμαζεύει, βασικά τον ψιλοαπειλούν. Μετά πάει σε ένα πάρτι και ενώ δεν τον ενοχλούν, πάει ο ίδιος και κάνει μαλακία σε αυτούς. Πάει ο ίδιος. Ενώ έχει αράξει να κάνει το τσιγαριλίκι του στις τουαλέτες ο Τζόνι ο Λόρενς, πηγαίνει και τον ελούζει με νερό και γυρνάνε και τον κυνηγάνε μετά για να τον πλακώσουν πάλι στις φάπες. Αυτοί δεν είχαν ενοχλήσει κανένα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έδειξε την πρώτη μέρα που πήγε και έγινε αυτό. Δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Και ψάχνοντας ο Ραλφ Μάτσιο, ο Λαρούς, ο Ντάνιελ, να βρει ένα αποκούμπι, που θα το βρει? Σε έναν 60χρονο μπάρμπα από την Ιαπωνία, ο οποίος έφτιαχνε τα υδραυλικά της μητέρας του και του σπιτιού συγκεκριμένα. Εντάξει, δεν έφτιαχνε τη μητέρα του, του σπιτιού τη μητέρα του. Που καθόλου ρατσιστικά τον βλέπει τύπο και του λέει: μάλλον αν ξέρει καράτε. Γιατί είσαι σκιστομάτης, άρα θα ξέρει καράτε. Τι ξέρετε εσείς? Να πιάνετε τα chopsticks και να κάνετε καράτε, ας πούμε. Θυμίζω, είναι τα έτη στην Αμερική και θα βαρθώ να το λέω σήμερα. Πιάνει λοιπόν τον μπάρμπα στο φιλότιμο, του λέει: με βαράνε κλπ. Πηγαίνει στη σχολή, ο μπάρμπας λέει: ποιοι σε δίραν, αυτοί που πάνε σε αυτή τη σχολή καράτε. Ωραία, πάμε μαζί στη σχολή καράτε. Πάνε στη σχολή καράτε. Είναι εκεί ο Κρίς, ο καθηγητής, λέει: τι θέλει το βλαμμένο εκεί πέρα? Του λέει: πείραξαν να ειδικήσουν τον δικό μου. Ας πρόσεχε, τους λέει. Γίνεται μια μανούρα και κανονίζουν εν τέλει και του λέει: λοιπόν, δεν θέλεις να ξαναγίνει μαλακία? Θα τα πούμε, λέει, στο τουρνουά που θα γίνει καράτε σε 3 μήνες, 4, πότε είναι, την άνοιξη. Αλλά μέχρι τότε, λέει, δεν θα το ξαναπειράξετε, τον πιτσιρικά. Προσέξτε τώρα. Ένας Ιαπωνέζος να εκπαιδεύσει σε 3 μήνες έναν άσχετο Ιταλό από καράτε για να πάει να δείρει τον πρωταθλητή, τον Μπολάκης πρωταθλητή της περιοχής. Πολύ καλό σχέδιο. Μπράβο. Οπότε τι γίνεται, ο Μιγιάγκη του λέει: λοιπόν, άστο πάνω μου, θα σε κάνω τον καλύτερο μάστερ των πολεμικών τεχνών. Λοιπόν, πάρε αυτό το πατσαβούρι και ξεκίνα και πλένε με όλα τα αυτοκίνητα. Μόλις τελειώσεις, ξεκίνα και τρίψε όλο το πάτωμα γιατί είναι ξύλινο και εμείς το έχουμε εκεί, το ξύλο το δουλεύουμε στην Ιαπωνία. Καθάρισε μου το, φτιάξε το μόνο να γυαλίζει, να είναι λίγο όταν θα πατάω ξυπόλυτος εκεί πέρα. Και μετά παίρνα και όλο το φράχτη με πινέλο, μπογιά, έτσι, δύο χεράκια, άρχοντας. Και εγώ τα λέμε. Και φεύγει. Κάνει όλες τις δουλειές, γυρίζει ο Μιγιάγκη, του λέει: ρε φίλε, με έχεις ξεκολλιάσει τη δουλειά, τι θα γίνει, θα μάθουμε καράτε. Και εκεί μετά ο Μιγιάγκη πάει να τον χτυπήσει και κάνει κάτι τέτοιο ο άλλος και του λέει: είδες, σε έμαθα. Αυτό είναι, αυτό βλέπουμε. Η προπόνησή του κυριολεκτικά ήταν αυτή. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πήγαν άτομα και βάφανε φράχτες για να μάθουν καράτε μετά την προβολή της ταινίας. Δεν θέλω να το πιστέψω για την ανθρωπότητα. Επίσης, δεν μαθαίνουμε ποτέ πόσο Ντάνιελ πλήρωνε τα μαθήματα, έτσι. Και το να έχεις, όπως είπανε και τα παιδιά στις προηγούμενες εκπομπές που ανέφερα, έναν Ιάπωνα στα 80's να σου μαθαίνει καράτε την εποχή που ο Μπρους Λι ήταν εκεί και ήταν το πιο hot όνομα, δηλαδή. Ήτανε λεφτά, θα πρέπει να τον πληρώσει τον Ιάπωνα. Δηλαδή, δεν είναι έτσι απλά. Εδώ ο Άβης ψάχνει να του συνεχίσει ο Ιάπωνας που του κάνει ένα τατουάζ Ιαπωνέζικο και τον ψάχνει 4 χρόνια σε όλο τον κόσμο να τον πετύχει. Τατού, όχι καράτε. Και να πούμε και το άλλο, έτσι. Πώς γίνεται σε 3 μήνες, τι τουρνουά είναι αυτό το οποίο παίζουν όλοι με όλους, μεικτοί όλοι. Παίζουν εκεί, παίζω εγώ 3 μήνες, ο άλλος παίζει 10 χρόνια, είμαστε ίδιο τουρνουά. Ασχολίαστο αυτό. Δεν ξέρουμε και τι μίζες παίξανε για να παίξουν στην ίδια κατηγορία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και τι γίνεται στο τουρνουά, κερδίζει
ο Ντάνιελο Λαρούσο με την κλασική αυτή του πελαργού που λέμε, το γερανό, πώς το λένε, την κίνηση, που είναι χτύπημα στο πρόσωπο με την κλωτσά. Του τραβάει κλωτσά στο πρόσωπο σε αγώνα κλασικού καράτε που δεν επιτρέπεται. Αυτή είναι η διοργάνωση του All Valley. Έτσι κερδίζουμε. Και πανηγύρια μετά. Ω, πήρε και το κορίτσι, πήρε και τον τίτλο. Α, μπράβο. Πανηγυρίζουμε τους στημένους τίτλους. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Αυτά είναι τα απτέσματα. Για να πάμε στον κύριο Μιγιάγκη. Να πούμε αρχικά ότι ο Ντάνιελο Λαρούσο δεν είχε καν φίλους, ρε. Η μόνη του φίλη ήταν η γκόμενα που έκλεψε και ένας 60χρονος που του έκανε δουλειά στο σπίτι και η μάνα του τον πρόσεχε. Αυτός ήταν ο κύκλος του Μιγιάγκη. Του Λαρούσο. Αν ο άλλος ο Μιγιάγκη. Γιατί είναι μόνος του αυτός. Δεν μαθαίνουμε τίποτα σχεδόν. Μα είναι 60 χρονών, 65 πόσο είναι ο Μπάρμπας, και μένει μόνος σε μια καλύβα. Και πήγαινε και έφτιαχνε υδραυλικά και ηλεκτρολογικές βλάβες. Ποιος 60χρονος, συνταξιούχος, λέει, ξέρεις τι, θα ασχοληθώ να μάθω καράτε σε έναν άκυρο που πάω και κάνω δουλειές στη μάνα του. Δηλαδή, πάλι δουλεύω σε αυτούς. Θα παίζω ξύλο και φάπες με πιτσιρίκια 14χρονα, ο ίδιος. Και θα του φτιάχνω το ποδήλατο του αλουνού και θα του κάνω δώρο και ένα αμάξι. Μεγάλη συμπάθεια. Μεγάλη συμπάθεια θα πω εγώ. Αλλά πάμε να δούμε. Ο κύριος Μιγιάγκη, και τον καλό αυτή τη στιγμή να βγει στο τηλέφωνο. Πώς ακριβώς βρέθηκε εκεί. Ποιο είναι το παρελθόν του κύριου Μιγιάγκη. Και ξέρετε που μαθαίνουμε το παρελθόν του κύριου Μιγιάγκη. Στην ταινία τη δεύτερη. Που μαθαίνει ότι πεθαίνει ο πατέρας του και πρέπει να επιστρέψει στην Ιαπωνία. Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο δεν ξέραμε γιατί έχει φύγει από την Ιαπωνία. Και το μαθαίνουμε στην δεύτερη ταινία. Γιατί στην Ιαπωνία, μαζί με τον κολλητό του, τον Σάτο, είχαν ένα ντότζο μαζί, σαν άλλος Σπλίτερ και Σρέντερ στα χελονιτζάκια, με την ανάποδη κατάληξη. Γιατί ο ποντικός Ναμιγιώση Μιγιάγκη, έτσι δεν λέγονται, Ναμιγιώση Μιγιάγκη, τον πρόδωσε κλέβοντάς του την κόμενα. Στην Ιαπωνία, το 40, στη χώρα που βάζουν την τιμή τους πιο ψηλά από την ίδια τους τη ζωή. Που αν βρεθούν δύο φίλοι και του πει ο άλλος, ξέρω εγώ, τι λέει, πιστεύεις θα βρέξει αύριο. Ναι, μάλλον θα βρέξει, του λέει ο άλλος. Και αν δεν βρέξει, ο άλλος σκέφτεται τι μαλακία είπα και το σεπούκου του περνάει σαν μια φυσιολογική εξέλιξη να το πράξει. Σε αυτή την Ιαπωνία. Πού? Στην Οκινάουα. Στη Μύκονο της Ιαπωνίας, παιδιά. Που πήγα να δω, ωραία φαίνεται η Οκινάουα. Για να δω, παραλιάρες, λέω, ωραία. 400 ευρώ το πιο φθηνό τη μέρα. Α, στο διάλογο, λέω, στο Τόκιο και στην Οζάκα και σε όλες έχουν 40 και 50 ευρώ τη μέρα και 400. Και τι κάνει λοιπόν, το μαθαίνει ο Σάτο ότι του έχει κλέψει την κόμενα προφανώς και τον προκαλεί σε μονομαχία να το λύσουν. Και ο Μιγιάκη τι κάνει, κάθε και τον δέρνει. Όχι, φεύγει από τη χώρα, φεύγει, τα παρατάει όλα. Τα μελέ, κότα. Και αυτός ο άνθρωπος που τα έκανε όλα τάνα και έφυγε, κάθεται και δασκαλεύει τον Ιταλό Κρις Φέτα για το πόσο πρέπει να κρατάς την ισορροπία στη ζωή σου με το μέσα σου και το έξω σου και να μην αφήνεις τους τιμούς. Και... είσαι τρελός, ρε. Τα έχεις κάνει μπουρδέλο, ρε. Εσύ θα μιλήσεις. Αυτό είναι το πιο επίκαιρο. Μου θυμίζει τους σημερινούς influencer. Είναι ο ίδιος σκατά μέσα του, αλλά θα σου πει πώς θα ζεις και τι θα κάνεις για να είσαι πετυχημένος. Και χαρούμενος μέσα σου. Να! Που να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά που λέω πάνε στον κύριο Μιγιάγκη. Όχι στον ηθοποιό που τιμούμε, γιατί ήταν μεγάλος κολομπαράς και τζογαδόρος. Και έζησε τη ζωή του όπως έπρεπε. Έκανε να αρπαχτεί του με 2-3 ταινίες και μετά είπε τσαπού μου όλα, φίλε. Ό,τι είναι. Μπράβο. Αλλά επιστρέφουμε στο θέμα του χαρακτήρα του κύριου Μιγιάγκη. Παίρνει λοιπόν την απόφαση να γυρίσει στην Ιαπωνία, μιας και ο πατέρας του πεθαίνει. Παίρνει και το Φλαμένο μαζί. Λέει, δεν έχω παιδιά, σκυλιά δεν έχω. Πάρε το Φλαμένο μαζί. Πάλι εκεί οι άλλοι, σιγά που οι άλλοι δεν θα τον θυμώσουν και του λέγανε, έλα, καλώς όρισες. Εκεί το έχουν, στο κρατάνε χειρότερο από κριτική τις βεντέτες. Και με το που έρχεται γίνονται μανούρες. Και πώς καταλήγει ο Μιγιάγκη να βάλει να παίξουν φάπες σε ένα τουρνουά. Το Λαρούσο με τον Τσόζεν που είναι ο ανιψιός του Σάτο, του άλλου φίλου, σε έναν αγώνα μέχρι τελικής πτώσης, μέχρι θανάτου. Ποιος? Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε το καράτε και η πρώτη του επαφή με το καράτε ήταν όταν βγήκε από τον ιμού της μάνας του με στριφογυριστή κλωτσά. Αυτός. Με αυτόν έπρεπε να ανταγωνιστεί ο Λαρούσο. Ο Ιάπωνας καρατέκας τον έχει σαπεί στο ξύλο εντωμεταξύ. Τον έχει κάνει ασήκωτο. Γιατί ξαφνικά εκεί που τον έχει σαπακιάσει στο ξύλο ο Τσόζεν. Σηκώνει το Μιγιάγκη, ο προπονητής της καρδιάς μας, το άγγιγμα του Μίδα, λες και είναι ο Μπράντοβιτς, με ένα ταμπουρλάκι, τι σκατά είναι αυτό, με δύο μπαλάκια και κάνει τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα και ξεκινάει άλλο το γήπεδο, τα κατούκα, τα κατούκα και σηκώνει το δικό σου Λαρούσο σαν άλλος Ρόκι Μπαλμπόα που είχε αρπάξει ξύλο δύο ταινίες και αρχίζει και του κοπάει μπουκέτα έτσι.
Και ο άλλος ξαφνικά δεν κάνει άμυνες. Απλά κάθε και τους τρώει έτσι. Αχ, τι πάμε κι άλλο. Και τον έχει βουτήξει από τα μαλλιά σου. Τον έχει βουτήξει έτσι από τα μαλλιά. Να μην και έχει σηκώσει το χέρι έτσι. Να τον αποτελειώσει και καλά. Του λέει Live or die, man. Στην πιο μπάντα στιγμή του Karate Kid μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το όλο του franchise. Λες και θα τον αποτελείωνε έτσι, ρε. Με τέτοιο και θα τον σκότωνε. Γιατί είναι deathmatch, ξαναλέω. Θα τον σκότωνε. Του έχει ρίξει 5 μπουκέτα έτσι συνεχόμενα. Αλλά μετά θα του κάνει κάτι και τον λες και το έχει λεπίδα το χέρι. Το του κόβει το λαιμό. Τέλος πάντων. Και εκείνη την ώρα του λέει. Ο Ιάπωνας με όσο πιο Ιαπωνικά μπορούσε die. Και τι κάνει ο άλλος? Wrong. Αλήθεια. Βλέπουμε, είμαστε στα 80's ρε μαλάκες. Βγαίνουν ταινίες δράσης που ρίχνει ο άλλος σε κρίξα. Εκρήγνεται ένα ολόκληρο κτίριο πίσω του και δεν γυρνάει καν να το κοιτάξει και σκάνε παντού εκρήξεις. Και ο άλλος του κάνει Wrong answer, μπράβο. Και αγκαλιάζει το κορίτσι. Γιατί και στο δεύτερο γαμάει κορίτσι. Γιατί εννοείται. Γιατί εννοείται ότι ο Λαρούσο δεν αρκείται σε αυτό. Γιατί πήγε στην Ιαπωνία και σου λέει κάτσε εδώ μουνιά δεν έχει. Και βρίσκει την ανιψιά του Σάτο, η οποία ήταν την αγαπούσε κρυφά και ο Τσόουζεν προφανώς. Και λέει ξέρεις κάτι, αυτό θα γάνει. Αυτό είναι για μένα. Και αυτό κάνει ρε μαλάκες. Γιατί αυτό είναι ο Ντάλιο Λαρούσο. Ένα άπλιστο αρχή, το οποίο δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, το οποίο είναι ο χειρότερος όλων. Τα θέλει όλα για την πάρτι του, ρε. Όλα, όλα, να τα καταστρέψει όλα. Και τι έχουμε? Έχουμε στην πρώτη ταινία μία ήσυχη περιοχή στην Καλιφόρνια που όλα κυλούν normal. Και σκάει ένας τύπος, κάνει μπουρδέλο μια κοινότητα καράτε απλά και μόνο για να πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα κορίτσι. Και στη δεύτερη, σε μια φιλήσυχη περιοχή της Οκινάουα στην Ιαπωνία, να έχουμε ένα χώρο θανάτου. Με κάποιους που διαλύσανε, που είχαν πάει απλά επειδή είχαν μια κηδεία να πάνε. Δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν γυρνούσε ο Μιγιάγκη στη χώρα. Όπου πάνε, παίρνουν τον όλεθρο. Και κάτι άλλο που το βλέπουμε και στην τέταρτη σεζόν του Cobra Kai αυτό. Γιατί υπάρχει μυστήριο και μύθι γύρω από τον κύριο Μιγιάγκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κύριος Μιγιάγκη ήταν παρασημοφορημένος στρατιώτης στο ποιο. Ποιον πόλεμο πολέμησε ο κύριος Μιγιάγκης εκείνες τις δεκαετίες? Γιατί ο μόνος πόλεμος που μου έρχεται εμένα εκείνη την περίοδο είναι ο δεύτερος παγκόσμιος. Ποιοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο? Ποιες ήταν οι δυνάμεις του άξονα? Γερμανοί, Ιταλοί, Ιαπωνέζοι. Ποιοι ήταν στους συμμάχους? Όλοι οι άλλοι. Αμερικάνοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Άγγλοι κλπ. Και λοιπές συμπαχικές δυνάμεις. Με ποιον πολεμούσε ο κύριος Μιγιάγκης? Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ήταν στο 442, ξέρω εγώ, τάγμα πεζικού, το οποίο πολεμούσε αυστηρά, λέει, το 1944 Γερμανούς. Και μετά πήγε σε ένα αμερικανικο-ιαπωνικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και αυτό μαθαίνουμε. Πότε δεν μας βγαίνουν τα χρόνια? Γιατί μαθαίνουμε ότι αυτός όταν έφυγε από την Ιαπωνία να πάει στην Αμερική, έφυγε και μετά σπούδασε και παντρεύτηκε πριν τον πόλεμο. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Γιατί το 25 που εσύ γεννήθηκες, κύριε Μιγιάγκη, όπως μαθαίνουμε στη σειρά, μέχρι το 41 που ήταν το Pearl Harbor. Πώς το είπα έτσι, α? Πού 16 χρονών! Εσύ 16 χρονών είχες παντρευτεί και σπουδάσει και πήγες να πολεμήσεις. Ποιος είσαι? Ο Νικολάο Τέσλα είσαι. Άσε που όλα αυτά σε μια περίοδο και μια εποχή που. Το να είσαι Ιάπωνα στην Αμερική ήταν, τι να σου πω, το χειρότερο που μπορείς να είσαι από άποψη ρατσισμού. Όχι να πας εκεί τώρα και να βγάλεις και βίζα έτσι απλά, καλησπέρα ήρθα. Δεν μ' άρεσε στην Ιαπωνία που είμαι Ιάπωνας, ήρθα εδώ και θέλω να σπουδάσω και να τα κάνω όλα. Εν κατακλείδη, σίγουρα είναι όλο μια μεγάλη παπάντζα αυτό και δεν είχε κανένα παράσημο, δεν είχε τίποτα. Ή ήταν ρουφιάνος, καταδότες ή... Πήγαινε και παλούκωνε Ιαπωνέζους με το αμερικανικό έβλημα εδώ. Δεν μπορεί κάποια από τα άλλες επιλογές, δεν υπάρχουν. Αυτές είναι μετρημένες στα κουκιά. Ή ψεύτης, ή ρουφιάνος, ή προδότης. Ένα από τα τρία. Σίγουρα δεν ήταν αυτός ο ισορροπημένος άνθρωπος γλυκύτητα τους παππούλες που παρουσιάζει τις ταινίες. Αν τη δεις πολύ επιφανειακά πάντα. Και φτάνουμε στο Cobra Kai. Πόσα χρόνια μετά μαθαίνουμε τι γίνεται στην ιστορία, πώς έχουν εξελιχθεί οι χαρακτήρες. Προφανώς ο κύριος Μιγιάγκη δεν ζει. Δεν θα ασχοληθούμε άλλο με τον κύριο Μιγιάγκη. Έχουμε τον Τζόνι Λόρενς. Ποιος είναι ο Τζόνι Λόρενς? Ο πρώτος πρωταθλητής που λέγαμε στο Karate Kid 1. Ο οποίος είναι πλέον ένα μπουρδελάκι της ζωής. Δεν γουστάρει τα λεφτά του πατριού του, οπότε λέει πιέστηκα. Ζει με οριακά αλκοολικός με τις μπυρίτσες που κατέβαζε σε ένα σπίτι. Που δεν θα το ζήλευε ούτε άνθρωπος που κάνει παλικάρι που κάνει σεζόν αυτή τη στιγμή. Και ζει με άλλους 12 σε 4 τετραγωνικά και τον εκμεταλλεύονται συχαμένα αφεντικά στα νησιά ελληνικά. Ούτε αυτός δεν θα τον ζήλευε τον Τζόνι Λόρενς. Ο οποίος βρίσκει
στα μάτια του Μιγγέλ, ο οποίος είναι ένας πιτσιρικάς που περνάει αντίστοιχα πράγματα που περνούσε τότε και καλά ο Λαρούσο, ένας Μεξικάνος στην Αμερική, οκ, okay, λογικό είναι να έχεις bullying όπως πριν η περίοδος και η εποχή, και βρίσκει αυτό ότι είναι η πατρική φιγούρα που εγώ δεν έκανα ποτέ στο γιο μου, γιατί το γιο μου τον έχω με τη μάνα του εκεί πέρα, του μαθαίνει το καράτι για να προστατεύεται και μέσα σε όλα αυτά βρίσκει την κάβλα να ανοίξει ξανά τον ντότζο το Cobra Kai και να κάνει την φάση του και να ορθοποδήσει ψυχολογικά και οικονομικά. Μέχρι μια στιγμή, ξέρετε ποια είναι αυτή η στιγμή, που το αρχίδιο Λαρούσο μαθαίνει ότι ξέρεις κάτι. Μάντεψε τι γίνεται, ξανά άνοιξε τον Cobra Kai. Και ξεκινάει να του γαμάει τη ζωή. Ένα μαθητή έχεις, θα στον πάρω. Άνοιξε σχολή, θα στην πάρω και αυτή, θα την κλείσω. Πόσο δίνεις ενίκιο, τόσο. Τα διπλά δίνω στον αφεντικό. Γιατί ο Ντάνι Λαρούσο έχει γίνει ένας επιχειρηματίας που έχει αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και κονομάει τον πάτο του. Έχει μια υπέρμιλφη γυναίκα, δύο παιδιά τα οποία δεν ξέρουν τι έχουν. Και το μόνο που τον νοιάζει είναι, ξέρεις κάτι, ας πηδήξω ξανά τη ζωή αυτού του τύπου. Γιατί όχι. Φαίνεται να περνάει καλά τελευταία. Γιατί κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Ντάνιελ Λαρούσο. Ό,τι του μάθε ο κύριος Μιγιάγκη, αυτά έδειξε. Τι, να γαμάς τη ζωή των άλλων, να πηδάς γκόμενες των φίλων σου. Αυτά έγινε κινέζικη. Αυτά. Περιμένω ακόμα. Δεν έχει πάει ποτέ η υπόθεση εκεί. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πηδήξει και τη Μεξικάνα, τη μητέρα του Μικέλ. Του Μιγγέλ. Ο Μικέλ είναι καφετέρια. Πιστεύω και αυτό θα το κάνει. Ποιο. Ο Ράλφο Μάτσιο, μαλάκες. Ο Ράλφο Μάτσιο που κέρδισε σε guitar battle τον Steve Vai σε ταινία. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να ευχαριστήσω τη New Weir, που μου έστειλε ένα μονιτοράκι το οποίο θα με βοηθήσει στο βλογκάκι που θέλω να κάνω στην Ιαπωνία που θα βρεθώ. Να βρω τον τάφο του Μιγιά για να γυρίσω βλογκάκι, μάλλον να happy traveler στην Ιαπωνία. Μου έστειλε αυτό εδώ το μονιτοράκι, το οποίο δεν έχω το κουτί του γιατί ο Μιχάλης ήρθε και μου το πήρε και το δουλεύει στις δουλειές του. Ελπίζω να το καβατζώσω. Όχι, βασικά θα το καβατζώσω, δεν θα τον ρωτήσω. Τον Αύγουστο απλά θα του πω: φέρτε μου λίγο, το θέλω μια μέρα και θα έχω πάρει περατλαντικό ταξίδι. Έτσι κι αλλιώς τα βίντεο δεν τα βλέπει. Το οποίο για τις κάμερες τις οποίες θέλεις να έχεις ένα rig για να βλέπεις τι τραβάει όντως, έχει χείο πάνω, έχει το σκιάστρο αυτό το μπαίνει από πάνω για τον ήλιο, είναι ό,τι πρέπει γιατί βλέπεις τη λεπτομέρεια, βλέπεις ακριβώς πως είναι. Παίρνει SD κάρτα για να γράψεις κατευθείαν πάνω, ακουστικά, έχει Type-C πάνω για τη φόρτιση, έχει μπαταρία για έναν ασύρματο, HDMI in, αλλά βγάζει κιόλας, έχει και out HDMI. Γενικά είναι εργαλείο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και έχει άπειρες επιλογές για να σε βοηθήσει στη δουλειά που θες να κάνεις για όσους ασχολείστε με φωτογραφία και κυρίως με βίντεο. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ την New Weir που μου έστειλε αυτό εδώ το εργαλειάκι για ακόμη μία φορά. Link θα σας έχω κάτω, μπορείτε να το βρείτε και να το αγοράσετε. Αυτό ήταν το rant για το Karate Kid και το Cobra Kai στα δύο από τα μεγαλύτερα συχαμένα όντα του κινηματογράφου, Mr. Miyagi και ο Daniel San. Θέλω να ακούσω την άποψή σας για το θέμα κάτω στα σχόλια ή και να τη διαβάσω γιατί δεν ακούγονται τα σχόλια, τουλάχιστον τώρα που έχουμε 2024. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τρόπους να στηρίξετε το κανάλι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ή και όχι. Για χαρά, τα λέμε κάποτε.